Είχε σήμερα μία σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζει ο νομός Χανίων. Τα περιστατικά που βλέπουμε είναι σχεδόν καθημερινά της αδεσποτείας παραγωγικών ζώων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις καταστροφές σε καλλιέργειες πολλών συμπολιτών μας. Έγινε λοιπόν μία ευρεία σύσκεψη, ακούστηκαν όλες οι φωνές των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και των πληγέντων. Νομίζω ότι σε αυτό το οποίο καταλήξαμε είναι αρχικά ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς βουλευτών, εμάς δηλαδή, ώστε να μπορέσει να τροποποιηθεί και να αυστηροποιηθεί η διαδικασία της επιβολής προστήμων αλλά και της διαδικασίας και περισυλλογής. Υπάρχει μια διαδικασία αυτή τη στιγμή που προβλέπει η Δήμη να κάνει την περισυλλογή των αδέσποτων παραγωγικών ζώων. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν πολλά συναρμόδια υπουργεία τα οποία θα πρέπει να νομοθετήσουν. Αυτό για το οποίο, στο οποίο καταλήξαμε είναι αρχικά να γίνει άλλη μια κλειστή συνάντηση με φορείς, όπου θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό, μια ρύθμιση νομοθετική που θα προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν ώστε το αποτέλεσμα να είναι άμεσο. Πρέπει να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα έχει φτάσει, ο κούμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια σε ορισμένους παραβατικούς, οι οποίοι λειτουργούν και εξακολουθούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα άμεση πρωτοβουλία, νομοθετική. Το καλό είναι ότι ήρθε ήδη προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, άρα ενδεχομένως και εκεί, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να βάλουμε την νομοθετική αυτή ρύθμιση. Κατά λίγο, το επόμενο διάστημα θα γίνει άλλη μια κλειστή συνάντηση με τους φορείς, τους αρμόδιους, να καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να μπορέσουμε πλέον εμείς να πάμε στους αρμόδιους υπουργούς και να αλλάξει το πλαίσιο αυτό.